τροχιά, ατυχήματα ή δυστυχήματα. Αυτές είναι πάρα πολλές φορές τροχιές δολοφονίες ή τροχιές αυτοκτονίες. Mm. Όταν οδηγάς χωρίς άδεια, όταν οδηγάς υπό την επηρεία αλκοόλ, όταν οδηγάς υπό την επηρεία ουσιών, αυτά είναι δολοφονίες, δεν είναι ατυχήματα. Έτσι πρέπει να τα θέσουμε και έτσι κανονικά πρέπει να αναδεικνύουμε για να ευαισθητοποιούμε και τον κόσμο. Θεωρώ, κυρία Δουλγεράκη. Κύριε Λουγιάδη, η συνεδρίασε μετά από 1,5 χρόνο. Η Επιτροπή της Βουλής μπορεί να έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, αλλά δεν κάνει να ξεχνάμε τις προτάσεις, αλλά και βέβαια όλα όσα ακούστηκαν και στην Επιτροπή, ότι θα πρέπει να είναι διαφορετικός ο ρόλος αυτού του σώματος, αυτής της Επιτροπής, για να αντιμετωπίσει όλα αυτά έτσι όπως τα αποκαλέσατε, δηλαδή όχι ατυχήματα ή τροχαία ή δυστυχήματα, αλλά δολοφονίες ή αυτοκτονίες, για να το προχωρήσουμε και να το πάμε λίγο παρακάτω. Βγήκε κάτι το σημαντικό από αυτή τη συνεδρίαση, γιατί 32 είναι πολύ? Κύριε Δουλγεράκη, η ερώτηση σας είναι διαχρονική και δυστυχώς η ερώτηση που ετέθη θα σας διαβάσω ακριβώς από τα πρακτικά, τα οποία είναι δημόσια πρακτικά, ο κάθε άνθρωπος, κάθε πολίτης μπορεί να τα διαβάσει. Η Άννα Ευαγγελινού, μέλος του Συλλόγου ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα, έκλεισε την τοποθέτησή της, είναι τετραπληγική από τροχαίο, και ρωτάει: ως θύμα τροχαίων, εμείς οι ίδιοι δεν μένουμε στο σκέλος της τιμωρίας, προφανέστατα πρέπει να υπάρχει, στεκόμαστε όμως κυρίως στην πρόληψη. Αν δηλαδή η πολιτεία έχει τη διάθεση να σταματήσει αυτό το μακελιό που γίνεται στους δρόμους, μπορεί να ψηφίσει τα 30 χιλιόμετρα την ώρα για μέσα στις πόλεις, μπορεί να υπογράψει για μηδενική ανοχή στο αλκοόλ. Κυρία Δουλγεράκη, στην Αυστρία, στις εθνικές οδούς, υπάρχει κόψη ταχύτητας 110 χιλιόμετρα στην εθνική οδό. Έχουν Porsche, έχουν Mercedes, αλλά έχουν όριο ταχύτητας στις εθνικές οδούς, στις πόλεις 30 χιλιόμετρα. Πρέπει λοιπόν να δούμε το όραμα 0. Εκεί είναι ο στόχος. Αυτή η κοπέλα, μια νεαρά κοπέλα, ήταν συγκλονιστικά αυτά τα που μας είπε. Είναι δημόσια και μας. Δηλαδή, πραγματικά, εγώ θα σας διαβάσω αυτή τη στιγμή δύο παραγράφους. Είμαστε εδώ, είπε, όχι γιατί έχουμε δύναμη ψυχής, αλλά γιατί είμαστε κατεστραμμένοι και απελπισμένοι και δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Με τις προτάσεις μας παλεύουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε τους συμπολίτες μας, τα δικά σας παιδιά, τους δικούς σας που βρίσκονται στον δρόμο και δεν ξέρετε αν θα τους δείτε ξανά το απόγευμα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είμαι θύμα τροχαίου, με μόνιμη μία αναστρέψιμη τετραπληγία. Δηλαδή πλήρη κινητική και αισθητική αναπηρία από τους ώμους και κάτω. Είμαι απόλυτα μη εξυπηρετούμενο, δηλαδή άτομο, δηλαδή χρειάζομαι 24 ώρες υποστήριξη. Την απέκτησα 22 ετών όταν ήμουν φοιτήτρια στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, ως επιβάτη του αυτοκίνητου στο πίσω κάθισμα σε τροχαία σύγκρουση ένα καλοκαίρι όπως το φετινό, όπου οργιάζουν τα τροχαία και πέφτουν σαν μπύγες οι άνθρωποι στον άσφαλτο. Η επικρατούσα αντιμετώπιση των οδηγών στην Ελλάδα, που είτε σκοτώνουν και καταλείπουν στον δρόμο, είτε προκαλούν σοβαρές αναπηρίες, είναι ότι δεν τους επιβάλλεται καμία ποινή. Η εμπειρία μας δείχνει πως οι ίδιοι οι οδηγοί επαναλαμβάνουν το ίδιο έγκλημα πολλές ακόμα φορές. Υπάρχουν χρόνιες καθυστερήσεις αποζημιώσεις, οι οικογένειες των θυμάτων είναι εξαθλιωμένες. Πρότεινε τη δημιουργία κέντρων αποκατάστασης τραυματιών, την ψυχολογική υποστήριξη των θυμάτων, των οδικών ατυχημάτων ή αυτοκτονιών, όπως θέλετε πέστατα, την επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών και έκλεισε με αυτά τα λόγια που σας είπα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα που πραγματικά δεν έχει λυθεί. Να ρωτήσω. Να ρωτήσω όμως, διαβάζοντας τα δικά σας, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά διαβάζοντας στα πρακτικά. Είναι από την Επιτροπή Ειδικής Ασφάλειας. Ακριβώς, ακριβώς. Να συνεδριάσει, δηλαδή είναι μια απαξίωση, ξέρετε, και του ίδιου του κοινοβουλίου, της ίδιας της Βουλής. Ωραία. Διαβάζοντας λοιπόν από τη δική σας την τοποθέτηση στα πρακτικά της Βουλής, γιατί μέχρι σήμερα, θέλω να μου πείτε αν έχετε πάρει απάντηση, κύριε Λογιάδη, που να είναι μια απάντηση που θα απευθύνεται σε νοήμονες ανθρώπους, γιατί μέχρι σήμερα η Επιτροπή παραμένει να έχει ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα, όταν έχει τη δυνατότητα να κάνει τόσα πράγματα? Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει αξιοποιηθεί από τους αρμόδιους υφυπουργούς διαχρονικά? Δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πηγαίνω και παραπίσω. Μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις και όποτε όπου λειτουργούσε αυτή η Επιτροπή. Και θέλω επίσης να μου πείτε αν πήρατε απάντηση στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και αν βρέθηκε κάποιος να δώσει απάντηση στο γιατί συμβαίνουν όλα αυτά και εμείς τα επαναλαμβάνουμε στους δρόμους όλα αυτά τα εγκλήματα. Πάρα πολύ ωραία, πολύ σωστά τα είπατε, πολύ αναλυτικά. Εγώ θα απαντήσω μονολεκτικά. Καμία απάντηση, κύριε Δουλγεράκη. Καμία απάντηση διαχρονικά. Καμία. Τίποτε. Δεν μας είπε κανείς τίποτε. Τα πρακτικά υπάρχουν διαχρονικά, όπως πολύ σωστά είπατε. Καμία απάντηση. Αυτό είναι. Τίποτε.
Δυστυχώς δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει προφανώς πολιτική βούληση να θέλουν να αντιμετωπίσουν μα το θέμα. Μα αποκολλάει αυτό το θέμα. Τι σημαίνει πολιτική βούληση? Εγώ απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στο κοινοβούλιο μέσα, είναι ένας νέος βουλευτής, αλλά λέω πάρα πολύ απλά. Γιατί αυτή η άρνηση να το αντιμετωπίσουμε? Είναι μόνο ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας? Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι αύριο το δικό μου το παιδί θα χαθεί στο δρόμο επειδή αυτή η πολιτεία δεν έχει φροντίσει και εμένα, επειδή το δικό μου το παιδί μπορεί να είναι στην εφηβεία, μπορεί να είναι στα 15 του, μπορεί να είναι στα 17 του. Το δικό σας το παιδί, του καθενός το παιδί. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι, βέβαια, προφανώς, κύριε Δουλγεράκη, ξέρετε, οι Αμερικάνοι λένε follow the money. Προφανώς υπάρχουν τεράστια συμφέροντα πίσω από αυτά τα πράγματα. Προφανώς, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Κάναμε τα ΣΒΑΚ, τα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Στη Συγκρού, λοιπόν, στην Αθήνα, υπάρχουν πατίνια που τρέχουν 60 χιλιόμετρα την ώρα. Και στη Συγκρού τρέχουν αυτοκίνητα πάρα πολύ γρήγορα. Στην Βασιλή Σοφία, όταν κατεβαίνουμε στη Βουλή, τα αυτοκίνητα και δίπλα σου περνάνε τα μηχανάκια ή τα πατίνια, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Όταν δεν έχεις υποδομές και κάνεις τέτοια πράγματα, είσαι εγκληματίας. Όταν φτιάχνεις στην Αθήνα, μιλάμε για τη μισή Ελλάδα στην Αθήνα, τη γραμμή νούμερο 4 του μετρό. Αλλά δεν και πολύ ωραία το μετρό, πάρα πολύ ωραίο έργο. Αλλά δεν κάνεις στους σταθμούς του μετρό που θέσεις πάρκινγκ, αυτό είναι έγκλημα. Άρα λοιπόν, τι να σου πω, ποια είναι η απάντηση? Πραγματικά δεν ξέρω. Και πραγματικά θυμώνω με το θέμα αυτό. Είπαμε στην αρχή, εγώ ως νέος βουλευτής, από την αρχή είπαμε στην Επιτροπή να κοιτάξουμε πώς θα τα μειώσουμε ή να τα εξαλείψουμε. Καμία πρόοδος, τίποτα. Θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά εδώ πέρα ότι φωνάζουμε όλοι μαζί και εσύ από τον Μπεντερίζας και μπράβο και πάρα πολύ ωραία το κάνουμε. Αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα σε αυτό. Και όχι μόνο δεν βλέπω αποτέλεσμα, το θέμα χειροτερεύει με τα παραπάνω. Ακριβώς. 608 πανελλαδικά πέρυσι. 32 μόνο στην Κρήτη. 4-4 χάνονται σε τροχέα, σε εκείνους τους υπέροχους, τους κατά τα άλλα δρόμους, ασφαλείς δρόμους και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή όταν φτάνεις στο μέτρημα, κάποτε ξέρετε κύριε Λογιάδη, έλεγα 5 οι νεκροί, πάει μια πενταετία εξαετία πίσω, 5 οι νεκροί, 10 οι νεκροί, και γυρίζει ένας άνθρωπος και στέλνει ένα μήνυμα και λέει μα δεν μιλάμε για 5 ή 10 νεκρούς, μιλάμε για 5 ή 10 ανθρώπινες ζωές. Το άλλαξα και είπα έχετε δίκιο. Απλά καμιά φορά τα νούμερα μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολα ή ευπεπτά στο να πεις κάποια πράγματα. Ναι, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, αλλά και παρά το γεγονός ότι συνεχίζουμε και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, δεν κάνουμε τίποτα για να γλιτώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Έτσι ακριβώς, και να υπογραμμίσουμε ότι σε κάθε νεκρό άτομο αντιστοιχούν 4 ανάπηρα. Και πώς ζουν αυτοί οι συγγενείς των ανθρώπων αυτών? Να τονίσουμε επίσης ότι 36 με 1 εβδόμου έγινε στον ΟΗΕ μια συνάντηση για την αξιολόγηση της δράσης 2020-2030 για την οδική ασφάλεια στον ΟΗΕ. Mm-hmm. Για πάρα πολλές χώρες συμμετείχαν. Το δικό μας Υπουργείο Μεταφορών απαξίωσε να πάει. Για ποιο λόγο? Να λοιπόν. Και το θέμα τώρα της Επιτροπής αυτής μετά από τόσους μήνες, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ήταν άμεσες προτεραιότητες για τον περιορισμό των τροχείων. Σαν πως η Επιτροπή τώρα ξεκίνησε. Σαν πως η Επιτροπή τώρα γεννήθηκε. Τι να κάνεις περιορισμό? Δεν θες περιορισμό, θες εξάλληψη των τροχείων. Δεν μπορείς να λες πάλι περιορισμό. Θέλεις λοιπόν το όραμα μηδέν, εδώ και τώρα. Πρέπει να το αποφασίσουμε και να γίνει. Μωρέ κύριε Λογιάδη, δεν είναι μόνο. Και συγγνώμη έτσι που το είπα και είπα μωρέ κύριε Λογιάδη, έτσι με εντερήμη του λόγου ζητάω συγγνώμη. Αλλά λέω το εξής, τι θα πει όραμα μηδέν? Εδώ έχουν βάλει στα σκαριά ή βάλανε, εγώ θα θυμηθώ ας πούμε, στα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είπαμε ότι είναι διαχρονικό αυτό το πράγμα και μπράβο σας που κι εσείς το συζητάτε, που δεν έχετε ας πούμε έτσι στενά κομματικά να το βλέπετε ή οτιδήποτε άλλο. Μα ακριβώς. Έχει να κάνει με τη ζωή μας. Ωραία. Λοιπόν, και λέω το εξής. Υπήρχε μια πρωτοβουλία που έλεγε το Χ. Υπήρχε μια πρωτοβουλία, όχι, θα το πω, μέχρι να φτάσω στο Χ, με προηγούνται όλα τα υπόλοιπα γράμματα Α, Β, Γ, Δ. Και πάει λέγοντας μέχρι να φτάσει στο Χ. Αναρωτιέμαι, γιατί το όραμα από το 0 ή το Α έχει φτάσει στο Χ, έχει κάποιες φορές ακουμπήσει το ψι, αλλά ποτέ δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει φτάσει ποτέ στο ωμέγα. Είναι αυτό που είπατε και πριν από λίγο, δηλαδή ότι εδώ φαίνεται ότι υπάρχουν συμφέροντα, αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους συμφέροντα είναι αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με εκείνη την αγνωμοσύνη απέναντι στην ανθρώπινη ζωή. Το συμφέρον ποιο είναι? Παραδείγματος χάρη, δεν αναπτύσσεις όσο θα έπρεπε να αναπτύσσεις, να αναπτύσσεις τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, τη δημόσια συγκοινωνία. Παραδείγματος χάρη τα τρένα. Βλέπουμε εδώ πέρα, βλέπουμε. Και τι, να τους απαγορεύσεις να κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο? Όχι βέβαια, αλλά να αναπτύξεις εναλλακτικές λύσεις.
θα πρέπει επίσης οι γονείς να είναι αυστηροί και να λένε αυτό που λένε οι γονείς. Να, καλύτερα να κλαις παιδί μου εσύ παρά να κλαίω εγώ. Μα εγώ ξέρω πάρα πολλούς γονείς που είναι στην απέναντι πλευρά αυτή την ώρα και λένε καλύτερα να κλαις εσύ παρά εγώ. Αλλά από την άλλη όμως ξέρω επίσης πάρα πολλούς οι οποίοι λένε εμένα θα με βοηθήσει ο φίλος, η φίλη κλπ. Και θα το πάω λίγο παρακάτω και θα οδηγήσω και τη σούζα μου θα κάνω και όλα τα υπόλοιπα θα κάνω. Μέσα από τα πρακτικά της βολής, διάβασε και την πρόταση που έλεγε μήπως πρέπει να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Δεν έχεις δίπλωμα, σου κατασχέτω το αμάξι. Δεν έχεις δίπλωμα, δεν θα σε αφήνω σε... περίπτωση που σε πιάσω έτσι, δεν θα σε αφήνω για τα επόμενα 5 χρόνια να εκδώσεις δίπλωμα. Μήπως δηλαδή πρέπει να πάει κατά εκεί. Είδατε λοιπόν οι προτάσεις ότι υπάρχουν, η γνώση υπάρχει από όλους τους φορείς, από εσάς, τους δημοσιογράφους που αναδεικνύεται, από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή μας, αλλά η επιτροπή μας ουσιαστικά δεν έχει κανένα, δεν παίζει κανένα ρόλο, παρά μόνο μιλάμε. Αυτό είναι ακριβώς όπως από τον Πολέντε το Σταύρο δεν είχε κατατεθεί πρόταση, αν θυμάμαι καλά, πριν από χρόνια. Γιατί μας το έλεγε εδώ στο ραδιόφωνο του 1984. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις μαζί του. Ότι είχε μέσω του Προέδρου της Βουλής τότε με κατατεθεί αυτό το αίτημα. Ναι, κατατέθηκε. Και πού τον. Μπήκε τον γκολ. Εξαλείψαμε τα τροχεία, τα μειώσαμε. Εγώ βλέπω αύξηση των τροχείων όπως εσείς και εσείς το ίδιο. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και είναι διαχρονικά προβλήματα, δυστυχώς, όπως σωστά λέτε. Βλέπετε το παραδείγμα, λέμε, ας πούμε, η αυτοκινητοβιομηχανία. Οι Γερμανοί, για τη δικιά τους αυτοκινητοβιομηχανία, για τα δικά τους συμφέροντα, δημιουργούν αυτοκίνητα, παρασκευαστικά αυτοκίνητα, Πόρσε, μεγάλα αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεράστιες ταχύτητες. Υπάρχουν όμως και άλλα κράτη, όπως είπαμε, και η Αυστρία, παραδείγματος, η Σουηδία ή άλλες χώρες, οι οποίες βάζουν κόφτη. Υπάρχει αστυνόμευση, υπάρχει αυστηρή αστυνόμευση. Άδεια χωρίς, οδηγεί χωρίς άδεια, να κατάσχει το αυτοκίνητο. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι προτάσεις. Πού είναι? Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει, δεν έχει γίνει τίποτα. Και να σου πω και η αστυνομία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η αστυνομία να τσεκάρει μόνο για το αλκοόλ και να μην τσεκάρει, να μην έχει τη δυνατότητα με τα μέσα, δεν έχει μέσα να τσεκάρει αν ο άλλος έχει κάνει χρήση ουσιών. Δεν είναι δυνατόν η δημοτική αστυνομία να έχει μηχανάκια να καταγράφει τις κλήσεις και η τροχεία να τα κάνει αυτά με το χέρι, χειρόγραφα και να έχει μια τεράστια γραφειοκρατία. Όλα αυτά το ένα φέρνει το άλλο και δεν υπάρχει λύση. Και φωνάζουμε και φωνάζουμε και φωνάζουμε. Δεν πρέπει να φωνάζουμε συνέχεια, κυρία Δουλειράκη. Ήταν συγκλονιστικές οι τοποθετήσεις. Δεν έχει γίνει όμως, ναι. Διαβάζοντας τα πρακτικά και όποιος πραγματικά θέλει να τα δει, μπορεί να το δει. Είπατε ότι είναι δημόσια έγγραφα. Αλλά να σας πω κάτι. Ακόμα και με τις φωνές, ακόμα και τις παρακλήσεις, ακόμα και με το εισαγγελικό ύφος, ακόμα και με την αυστηρότητα, ακόμα και με ένα αυστηρό κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα, ό,τι και αν έφτασε μέχρι το χ και το ψ και το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, αλήθεια είναι αυτό ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Συνεχίζουμε να κλαίμε και συνεχίζουμε κυρίως να φοβόμαστε. Ο αγώνας πρέπει να είναι πολύπλευρος, πολυεπίπεδος, ταυτόχρονος και διαρκής. Θέλει εκπαίδευση, θέλει ενημέρωση, θέλει ευαισθητοποίηση όπως κάνετε αυτή τη στιγμή, όπως κάνουμε από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση. Φανταστείτε ότι η δημόσια τηλεόραση δεν παίζει τίποτε για το θέμα αυτό, για το θέμα της ταχύτητας και της ασφάλειας. Μας δείχνουν ταχύτητες Φόρμουλα 1 και ούτω καθεξής. Μας δείχνουν βία στην τηλεόραση. Αυτό όμως, όχι. Αν το πας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Μην τον εμπλέξουμε μέσα σε αυτό, διότι γίνεται σε στεγανά, γίνεται σε άλλο χώρο, σε προστατευμένο χώρο, επαγγελματίες, ασφαλιστικά κλπ. Δεν έχει ρίχνει το διάγραμμα. Βλέπετε τα παιδάκια με τα μηχανάκια ή τα παιδάκια με τα αυτοκίνητα που δεν έχουν κάνει δίπλωμα να κάνουν κόντρες στον δρόμο. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρότυπό τους. Αυτό θέλω να πω. Άρα λοιπόν, πρέπει να αναδειχνεί τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, αυτά τα θέματα. Να τα αναδειχνεί και να δημιουργεί ευαισθητοποίηση. Το θέμα είναι ότι δεν ακούει κανένας. Δεν ξέρω από ποια βάση πρέπει να πιαστεί όλη αυτή η ιστορία. Παρά τις προσπάθειες που, όπως σας είπα, έχουν γίνει και τις έχουμε καταγράψει τα τελευταία χρόνια, ήμουν νέα και γέρασα με αυτό το αντικείμενο και το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά δυστυχώς, κύριε Λογιάδη. Κοιτάξτε, πλέον στο τέλος της ημέρας καταλήγει στον καθένα μας αυτό που λέμε στην Κρήτη, το λέμε συνέχεια, το τονίζουμε συνέχεια, ξά μας, ξά σου, πώς συμπεριφέρεσαι, πώς οδηγάς, από εκεί πέρα. Η πολιτεία πρέπει να κάνει όλα στα δικά της, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό τα αναδεικνύουμε και πρέπει να τα αναδεικνύουμε συνέχεια.
Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση εκείνη το τελευταίο ερώτημα να αλλάξει ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης Επιτροπής της Βουλής Οδικής Ασφάλειας, μιας που έχει αυτό το βαρύγδουπο τίτλο Οδική Ασφάλεια, έτσι ώστε εκτός από γνωμοδοτικό συμβουλευτικό ρόλο να το προχωρήσει και να πάει λίγο παρακάτω? Μόνο να το πιέζουμε, μόνο να το πιέζουμε όλοι μαζί για να το αναδεικνύουμε ακριβώς. Να γίνει αυτό το πράγμα. Διότι προσέξτε, στην οδική αυτή, στην επιτροπή αυτή, έρχονται φορείς οι οποίοι κατέχουν τα θέματα. Είναι δημοσιογράφοι όπως εσείς, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτιάξει συλλόγους, οι οποίοι έχουν ζήσει στο πετσί τους, όπως ο κ. Κουβίδης από με τα σωστροχεία εγκλήματα, όπως ο κ. Πολένας από τα Χανιά, όπως τόσοι άλλοι από τη Ρόδο, από όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν σύλλογοι τέτοιοι. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν μια τεράστια εμπειρία, αυτοί έχουν μια τεράστια εμπειρία, τα οποία τη διαθέτουν οι άνθρωποι μάλιστα στο κράτος. Και το κράτος ουσιαστικά μέχρι τώρα δεν κάνει τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι εκτός από την εμπειρία έχουν και κάτι άλλο και πολύ πόνο γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χάσει. Τεράστιο πόνο. Τεράστιο πόνο όλοι αυτοί. Και ξέρετε, στο τέλος κάθε επιτροπής, όλοι μας πούμε, πραγματικά το ίδιο και σαν άτομο, αισθανόμαστε μία κατάθλιψη και ένα θυμό γιατί δεν πάμε παρακάτω. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται ο διοικητής τροχιάς αυτών, ένας μεγάλος, 60 περίπου, και να μας λέει η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου και δεν έχω ξεπεράσει ακόμη. Ήταν όταν έπρεπε να πάω στο σπίτι των γονέων δύο παιδιών και να τους πω το πρωί ότι τα δυο σας παιδιά το βράδυ στην άσφαλτο σκοτώθηκαν. Δεν θα ξαναγυρίσουν σπίτι τους. Μάλιστα. Εντάξει.